διαδρομή μας πάνω στις ράγες του ελληνισμού, αφού είδαμε τι ελληνισμός υπάρχει σε όλη τη Μεσόγειο, στην Ασία, πήγαμε στην Βόρεια Αμερική. Σήμερα ήρθε η σειρά να πάμε να δούμε τι ελληνισμός υπάρχει στον Ελληνικό, στα νησιά του Ελληνικού και στην Νότιο Αμερική. Κοντά μας σήμερα έχουμε την κυρία Χριστιάνα Βαϊρλή, η οποία είναι διεθνολόγος, και τον γνωστό πια κύριο Ηλία Σωτηρίου, ο οποίος είναι ιστορικός και αρχαιολόγος. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Και ευχαριστούμε και εμείς. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Είχαμε πει λίγα πράγματα, κύριε Σωτηρίου, την προηγούμενη εβδομάδα, ως εισαγωγή. Ως εισαγωγή είχαμε πει αρκετά. Λοιπόν, ναι, είχαμε πει όντως. Πρέπει να τα εμβαθύνουμε. Ας πάμε λίγο στην πρώτη μας κάρτα, να δούμε έναν χάρτη από το 1530. Τον χάρτη του Πύρη Ρέης. Ο Πύρη Ρέης, Τούρκος Ναύαρχος, του 16ου αιώνα κατέρτισε έναν παγκόσμιο άτλαντα χρησιμοποιώντας χάρτες που κατήχε ένας Ισπανός. Αυτός είναι ο χάρτης που βλέπετε. Που μετήχε και στα τρία ταξίδια του Κολόμβου και ο οποίος οδηγήθηκε από χάρτες των αρχαίων Ελλήνων. Και 8 παγκόσμιους χάρτες που οι Άραβες ονόμαζαν Ζωφεριγέ, οι οποίοι σχεδιάστηκαν την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οι χάρτες αυτοί παρουσιάζουν τα δυτικά παράλια της Ευρώπης και Αφρικής, τα ανατολικά της Νοτιού Αμερικής και την παραλιακή γραμμή της Ανταρκτικής. Το εκπληκτικό στην όλη ιστορία είναι ότι οι χάρτες αυτοί έχουν την ακρίβεια των σημερινών. Όταν οι συνηθισμένοι χάρτες της εποχής εκείνης απήχαν πολύ από την πραγματικότητα. Από την εποχή, όπως είπαμε, είναι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δέστε την Νότιο Αμερική τώρα, την έχει σχεδόν όλη εδώ πέρα. Και η υδρογραφική υπηρεσία των ΗΠΑ επιβεβαίωσε τη γνησιότητα των χαρτών αυτών, τους οποίους τους έδωσε σε ηλικία των 5.000 ετών. Το περίεργο όμως είναι ότι εάν. Ότι δεν δηλώνουμε προφανώς αυτό, διότι ότι δεν κατασκευάστηκαν τότε, γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν γνωστό δηλαδή την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Κάποιος θα το είχε αναφέρει. Άρα οδηγούμαστε υποχρεωτικά στο συμπέρασμα ότι αυτή η γεωγραφική γνώση των παγών μας είναι πολύ παλαιότερη, και δεύτερο σημαντικότατο στοιχείο είναι ότι ένας Ισπανός κατήχε αυτούς τους χάρτες και ταξίδευε με τον Κολόμβο. Αυτός όμως ήταν μαζί με Έλληνες. Αυτός, όπως είπαμε και στην περασμένη εκπομπή που ήταν και ο κ. Χρυσοβέργης, γνωρίζουμε πλέον για τον Κολόμβο ότι ο πατέρας του ήταν πρωτοσπαθάριος του Αυτοκράτορος, ναι, του Κωνσταντίνου. Το είπαμε και στην περασμένη εκπομπή. Βεβαίως. Είπαμε, κάνω μια εισαγωγή, ναι, έτσι. Και καταγωγή βεβαίως από την Ισοχείο. Οι χάρτες αυτοί είναι βεβαίως πανάρχοι. Mm. Και σε αυτό που είπατε, κύριε Παπαζήτη, προηγουμένως, ότι δηλαδή στο αυτό που διαβάσατε προηγουμένως στο αρθρίδιο, ότι οι χάρτες για 5.000 έτη. Αν ήταν την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, κάποιος θα το είχε αναφέρει. Ήσαν γνωστά τα πράγματα, ήσαν γνωστές οι καταστάσεις όλες, απλώς για κάποιον ιδιαίτερο λόγο δεν ήθελαν κάποιοι, οι οποίοι είχαν μια γνώση ανώτερη από όλους τους υπολείπους, οι μοιημένοι που λέμε, του πρώτου βαθμού, δεν θέλανε να την μεταδώσουν σε ανθρώπους οι οποίοι θα κάναν σίγουρα κακό. Βεβαίως γνωρίζουμε, και μεγάλη μύηση αλλά και αποκάλυψη είναι τα αργοναυτικά του Ορφέως και το Απολλωνίου του Ροδίου, όπου εκεί πλέον έχουμε πάρα πολλές αποδείξεις. Δεν είναι λίγοι αυτοί που λένε ότι οι αργοναύτες πήγαν εκεί στην Νότια Αμερική. Όχι, μα Ατλάντιον Πέλαγος λέει ο Ορφέως, Ατλάντιον Πέλαγος λέει ο Απολλώνιος Ρόδος. Δεν είναι λίγοι. Θα κοιτάξουμε, θα κοιτάξουμε να το δούμε αυτό σε μια εκπομπή προσεχώς. Όχι, και σήμερα, μέσα σε ένα λεπτό μπορούμε να το πούμε. Δεν μπορούμε να τα πούμε. Θα ακολουθήσουμε όλη τη διαδρομή του γράμμα προς γράμμα μέσα από τα. Κάνουμε ειδική εκπομπή για μέσα τα αργοναυτικά. Έτσι είναι το σωστό. Τι λέτε, κύριε Βαϊβλή, έτσι δεν είναι? Νομίζω πιο σωστά, είναι. Πιο σωστά έτσι, να το πάμε βήμα-βήμα τη διαδρομή του. Σήμερα θέλουμε να δούμε άλλα πράγματα. Πώς λοιπόν αυτοί οι κάρτες, γιατί δεν μας είναι γνωστοί? Που είχε ο Πυρηρέης. Θεωρώ και όχι πιστεύω, θεωρώ, κύριε Παπαζήτη και αγαπητή Ελπίδα, ότι οι χάρτες είναι γεγονός, ήσαν γνωστοί. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος τους έδωσε στον Πυρηρέης ή του ελληνικής καταγωγής. Ναι. Σύμφωνα με ένα άνθρωπο το οποίο έχω διαβάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Life συγκεκριμένα, δεν θυμάμαι τον αριθμό του τεύχους, έχει αρκετά χρόνια. Δεκαετία του 80 ήταν, αρχές δεκαετίας 80. Λοιπόν, όπου εκεί κάποιος καθηγητής, ιστορικός βεβαίως, ο οποίος έχει φάει, επιτρέψτε μου την έγραψη, τα χρόνια του, τη ζωή του ολόκληρη κάτω στην Νότια Αμερική, ελληνιστής, είχε πει τα πράγματα με το όνομά τους. Ότι οι χάρτες αυτοί ήσαν γνωστοί από την αρχαιότητα και εκεί βασίστηκε και ο νέαρχος, ο ναύαρχος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και το όνομα νέαρχος είναι σύνθετο, ναύς και άρχον.
Λοιπόν, να ξέρουμε τι μιλάμε. Ναύαρχος δηλαδή. Βέβαια. Ναύαρχος, ναι. Λοιπόν, και μάλιστα έκανε και τον περίπλο της Αραβικής Χερσονήσου και πήγε κάπου αλλού. Αυτό το κάπου αλλού που μας αναφέρει και ο Καλλισθένης αλλά και ο Αριανός, σίγουρα πήγε προς την Εσπερία. Δεν υπήρχε περίπτωση. Γιατί διέβη, λέει, πολλά μπορούμε να υποθέσουμε. Και τις κρόνες στήλες, δηλαδή τις Ηράκλειες, τις στήλες Ηράκλειες. Πολλά μπορούμε να υποθέσουμε. Αλλά το ότι υπήρχαν αυτοί οι χάρτες στην αρχαία Ελλάδα που δείχνανε την Νότιο Αμερική. Γι' αυτό σας είπα. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι πήγαν από εδώ μέχρι εκεί. Βέβαια. Οι αργοναύτες πρώτα. Αυτό μας το δείχνει τουλάχιστον αυτοί οι χάρτες. Μας το δείχνουν αυτό το πράγμα. Να τελειώσω λίγο τη σκέψη μου, αν μου επιτρέπετε. Θεωρώ ότι σε κάποιες σκοτεινές περιόδους της ιστορίας μας, σε κάποιες σκοτεινές περιόδους της ιστορίας μας, και μιλάω για μετά Χριστόν, κάποιοι σε εισαγωγικά, αν και στον προφορικό λόγο δεν βάζουμε εισαγωγικά, κάποιοι. Δεν τους αφήσαν τους χάρτες να βγουν στη δημοσιότητα ή να τους. Δεν είναι τα μόνα που δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Είναι πάρα πολλά άλλα πράγματα. Είχαν κάποιο λόγο να το κάνουν αυτό. Θα το αναλύσουμε άλλη φορά. Απλώς εγώ, μα γι' αυτό λέω ότι θεωρώ ότι το κάνουν. Είναι τα περίφημα σκόπιμα λάθη που λέμε. Ούτε φωτογραφίζουμε κανέναν. Τα σκόπιμα επιτυχημένα λάθη, κύριε Σωτηρίου. Πολύ σωστά. Έχετε να σχολιάσετε κάτι, κύριε Βαϊλή? Όχι, πάμε παρακάτω λοιπόν. Οκ, έχουμε τρεις φωτό. Να περάσουμε λίγο στα 2, 3 και 4. Όπου έχουμε την Ίσο Σαμόα στον Ειρηνικό και την πόλη Λοτοφάγκα. Κάτω στο άκρο, στο δεξιά άκρο. Κατόπιν έχουμε την Ίσο Μαργαρίτα. Στο κέντρο του Ειρηνικού είναι αυτά τα νησιά. Στην Βενεζουέλα. Ίσος Μαργαρίτα, το βλέπουμε. Στη Βενεζουέλα και η πόλη Χουάν Γκριέγο. Χουάν Γκριέγο, η πόλη του Γιάννη του Έλληνα. Δεν είμαι εγώ. Σίγουρα όχι εσύ. Και η Νέα Σπάρτη. Υπάρχει Νόβα Σπάρτη. Υπάρχει Νόβα Σπάρτη, Νέα Σπάρτη. Υπάρχει. Χουάν Γκριέγο, Ιωάννης, Ίων, Έλληνα. Ιωάννης του Έλληνα. Η πόλη του Ιωάννη του Έλληνα. Έτσι ακριβώς το διάβασα στο άρθρο που το βρήκα. Και μου έκανε εντύπωση. Και την έχει και σε φωτογραφία. Θα σας το δείξω σε λίγο. Και έχει πολλά πράγματα. Είναι το αμέσως επόμενο. Νάτι, αυτή εδώ η πόλη είναι. Είναι μια πολύ ωραία πόλη. Παραθαλάσσια. Γραφική, έτσι. Όπως όλες οι παραθαλάσσιες πόλεις. Μα έχουμε και τα νησιά του Πάσχα. Έχουμε και τα νησιά του Πάσχα. Είναι οι περίφημες νήσεις του Πάσχα. Όπου εκεί υπάρχουν τα αγάλματα, αυτά τα τεράστια. Έτσι, που απεικονίζουν που έχουν κεφαλές, που κοιτάνε στον ουρανό. Αν θα ρωτήσει κάποιος έναν ηθαγενή εκεί. Επειδή τα έχω επισκεφθεί με κάποιον πολύ καλό φίλο. Αξιωματικό στο εμπορικό ναυτικό και με μια συνάδελφο αρχαιολόγο. Αν ρωτήσει κάποιο εκεί του ηθαγενεί πώ ονομάζονται, τι όνομα έχουν αυτά τα αγάλματα, ξέρετε τι θα σα πούνε. Μάτε, κείτε, ράνι. Δηλαδή. Εγώ με το φτωχό μου το μυαλό και τι ταπεινέ μου γνώσει. Μάτε, κείτε, ράνι. Να δω πού θα το πάτε. Λοιπόν, και λέω με το φτωχό μου το μυαλό και τι ταπεινέ μου γνώσει. Μήπω μάτια κοιτούν τον ουρανό. Γιατί έχουμε και τον Θεό Ουρακάν στη Νότιο Αμερική. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, ίσως είναι μια ρομαντική σκέψη. Άρεσε πολύ όλα από μένα. Αγάλματα παριστάνουν θεότητες ή μιλάμε για αγάλματα της κλασικής εποχής που παριστάνουν, ας πούμε. Όχι, όχι, είναι τα γνωστά, αγαπητοί Ελπίδες. Δεν είναι τα γνωστά αγάλματα των νήσων του Πάσχα, τα οποία κοιτούν στον ουρανό. Πριν από αρκετά χρόνια, μάλιστα, κάποιοι πήγαν και έδωσαν. Δεν είναι θεότητες, δεν παριστάνουν θεότητες. Όχι. Απλώς κοιτούν τον ουρανό. Το βλέμμα τους κοιτά στον ουρανό. Ο αναρθρόν αόποπε, νομίζω, έτσι. Αναρθρόν αόποπε. Ναι. Α, τα οποία δηλαδή. Ναι, ναι. Βέβαια, πολύ σωστά. Μάλιστα. κυρία Βαϊρλή, θα μπορέσουμε λίγο να σχολιάσουμε τις φωτογραφίες που είδαμε πριν λίγο, που αφορούν την Ίσο Σαμόα στον Ειρηνικό, την Ίσο Μαργαρίτα στην Βενεζουέλα και την πόλη του Γιάννη του Έλληνα, του Χουάν Γκριέγκο. Μπορούμε να πούμε δύο λόγια. Ναι, η παρουσία του ελληνικού στοιχείου στη Νότια Αμερική ξεκινάει σαν θρύλος κάπως από τα τέλη του 15ου αιώνα. Την ίδια εποχή, δηλαδή, παράλληλα με τις πρώτες εξερευνήσεις του Κολόμβου. Βέβαια, μέχρι και το 1800 η παρουσία τους είναι διάσπαρτη και όχι συνεχόμενη. Από εκεί και πέρα, γύρω στο 1830 και 1904 συγκεκριμένα και μετά, μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο μεταναστευτικό κύμα προς τη Νότια Αμερική, αρχικά Αργεντινή, Ουρουγουάη και από εκεί και πέρα μετήκηση σε διάφορες άλλες χώρες.
Και σε όλον τον προηγούμενο αιώνα η παρουσία ήταν αρκετά δυνατή. Έτσι, ναι. Αρκετά δυνατή, ναι. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε παρακάτω. Φίλε Σωτηρίου, τα ευρήματα του Μεξικού που λέγαμε, μάλιστα, όπως το ναό των χιλίων οικειών, το κυκλικό αστροσκοπείο, βεβαίως, και το ναό των επιγραφών. Στο Χιχέν Ιντσά. Αυτά δυστυχώς από κάποιο τεχνικό πρόβλημα που, στο οποίο δεν ευθύνεται με το κανάλι. Φυσικά δεν τα έχουμε σε φωτογραφίες. Τα χρωστά όμως στους τηλεθεατές. Την άλλη φορά που θα έρθουμε θα τα φέρουμε. Βεβαίως, καταδείξτε. Λοιπόν. Μου είχαν κάνει εντύπωση όταν τα είχα δει. Βρίσκονται στην περιοχή του Παλένκουε. Για να τα σχολιάσουμε λίγο. Στην περιοχή Παλένκουε, είναι στη Χερσόνησο του Ιουκατάν. Γεωγραφικώς δηλαδή, άμα θα δούμε το Μεξικό, θα δούμε ότι κάνει μια μητούλα προς τα κάτω και στον κόλπο της Καραϊβικής που λέμε. Κάνει μια μητούλα και είναι η Χερσόνησος του Ιουκατάν. Α, στο χάρτη θα δούμε βέβαια και πού είναι το Παλένκουε. Λοιπόν, εκεί πέρα υπάρχουν, μακάρι να είχαμε και τις φωτογραφίες. Δυστυχώς. Δεν πειράζει, ο δαίμον, ο τεχνικός. Το ψηφιακό του DVD και του ψηφιακού δίσκου. Τα λέμε λίγο απλά εδώ, έτσι. Καλά και καλά κάνετε. Λοιπόν, εκεί έχουμε κτίσματα και ναούς των Μάιας, οι οποίοι Μάιας, και όποιος θέλει μπορεί να μου πει και το αντίθετο, αν έχει αντίθετη άποψη βεβαίως μπορεί να μου το πει, ο Ερμής ή το παιδί της Μέας. Ο Ερμής. Ναι. Παρακαλώ. Λοιπόν, οπότε η Μέα ζούσε εκεί, σε εκείνα τα μέρη, στα δυτικά, όπως λέει και η αρχαία ελληνική γραμματεία, στην Εσπερία. Οπότε πιστεύω και όχι θεωρώ, πιστεύω ότι αυτοί εκείνοι οι άνθρωποι, όχι αυτοί, εκείνοι οι άνθρωποι έλαβαν το όνομά τους από την Μέα. Μάιας λέγονται. Μάιας. Λοιπόν, οι Μάιας, λοιπόν, οι Μάιας, και πολύ λογικό. Έχουν, ποιος θα μου πείτε τώρα, όπως και εγώ ρωτώ, ποιος τους έμαθε να κτίζουν τέτοιους περικαλείς και μεγαλοπρεπείς ναούς σε σχήμα πυραμίδος ή το αστεροσκοπείο που σας είχα δείξει φωτογραφία, που είναι κυκλικό. Ναι. Κυκλικό. Λοιπόν, όλα αυτά, αγαπημένοι μου φίλοι, και οι τρεις περιβάλλονται από εκπληκτικής αρχιτεκτονικής τέχνης, διακοσμήματα. Και μιλάμε, μάλιστα, για μεάνδρους, για ρόδακες, για ανθέμια. Είναι πιο χοντροκομμένα λίγο όμως από τα κτίσματα εδώ. Λόγω, λίγο, ναι, αρκετά πιο χοντροκομμένα είναι. Ναι, εγώ μιλώ τώρα. Είναι αρκετά πιο χοντροκομμένα. Ναι. Θυμίζουν όμως Ελλάδα. Ότι θυμίζουν, θυμίζουν. Έχει τύχει να τα δείτε, κύριε Μαρλή. Η σχέση είναι, είναι πάρα πολύ έντονη. Ναι. Έχουν κάποιες μικρές διαφορές. Αν δεν ήταν τόσο χοντροκομμένα, θα λέγαμε πιο χοντροκομμένα. Για να συνεχίσετε, σας διέκοψα, συγγνώμη κιόλας. Όχι, όχι. Είναι σύμβολα όλα αυτά. Όπως και η κυματοειδή σπήρα, τα κύματα δηλαδή, που φοράμε σε δαχτυλίδια κλπ. Βλέπουμε ότι όλα αυτά τα σύμβολα είναι ελληνικά. Και δεν είναι ούτε του 1000, ούτε του 2, ούτε του 3000 π.Χ. Είναι πανάρχια ελληνικά σύμβολα αυτά. Και βλέπουμε να είναι διακεκοσμημένα όλα τους τα ιερά, το αστεροσκοπείο όπως είδατε στη φωτογραφία, και πάρα πολλές άλλες κτηριακές εγκαταστάσεις που έχουν κάνει. Τώρα, ποιος τους έμαθε να κτίζουν, ποιος τους έμαθε διάφορες επικλήσεις, το ένα ή το άλλο, δεν το γνωρίζω. Μακάρι όμως να είμαι στην εποχή τους και να τους έβλεπα αυτούς. Βασιζόμενος τώρα όμως στο Popol Vuh, το ιερό βιβλίο των Ινδιάνων, των Ιθαγενών των περιοχών εκείνων, όπως και της Γουατεμάλα και του Μεξικό, αν βασιστούμε δηλαδή, και πρέπει να βασιζόμαστε στις παραδόσεις και τους θρύλους και τα ιερά βιβλία των ανθρώπων εκείνων, και κάθε λαού βεβαίως, για να δούμε το τι πρέσβευε, το τι άφησε στην ανθρωπότητα και αυτά, εδώ κλείνω την παρένθεση, ήταν και λίγο μεγάλη, και το συγγνώμη. Βλέπουμε ότι αναφέρονται συνεχώς για κάποιους λευκούς γενιοφόρους θεούς, οι οποίοι φορούσαν περικνημίδες. Και όπως είμαστε στην περασμένη εκπομπή, μάλιστα, και βεβαίως και ο κ. Κρυνοφέρης που το είχε επιβραβεύσει αυτό που είχαμε πει, που το είχαμε θυμηθεί, ότι μόνο οι Έλληνες εκείνη των εποχών φορούσαν περικνημίδες. Και λένε ότι ήρθανε με τα πάε, τα πλοία, πλέο, το ρήμα πλέο, έτσι, με τα πάε τους, οι λευκοί γενιοφόροι θεοί, και μας δίδαξαν γεωργία, τα γράμματα, ιατρική. Ο Θεός Σαμέ είναι από το ρήμα Σαμέο, Σαμό, αρχαίο ρήμα, το οποίο σημαίνει λάμπο. Ο Λάμπον ήταν ο Σαμέ, ο οποίος τους δίδαξε αυτά. Και βλέπουμε ότι
Ο Απόλλωνας, ενδεχομένως. 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 Το πάμε πολύ μακριά τώρα. Όχι, όχι, όχι. Κύριε Παπαζήση, δεν πάμε πολύ μακριά. Βασιζόμαστε πάνω σε αυτά, πάνω στα ιερά κείμενα, στα κείμενα των ανθρώπων εκείνων. Έχουν σωθεί αυτά. Βεβαίως. Πού βρίσκονται σήμερα. Το Popol Vuh και κυκλοφορεί. Κυκλοφορεί. Βεβαίως. Μάλιστα. Γράφηκε από κάποιον Ιεραπόστολο Ισπανό στα 1500. Όχι. Η αλήθεια είναι ότι δεν το γνωρίζω. Όχι. Παρ' όλα αυτά, όλα αυτά που συζητάμε υπάρχουν και σε διάφορα άλλα βιβλία. Σαν κάποιοι άλλοι δεν τα λέμε. Όχι, είναι γραμμένα. Απλά προσπαθούμε να βάλουμε σε μια σειρά λίγο να τα δούμε πώς πάνε τα πράγματα. Γιατί βλέποντας τόσα διαφορετικά ευρήματα εκεί πέρα, που είτε ονομασίες, είτε τον τρόπο του χτισήματος των ευρημάτων, ας πούμε, των κτισμάτων, πολλά μπορείς να υποθέσεις. Υποθέσεις που έχω ακούσει είναι τόσες πολλές και τόσες διαφορετικές. Υπόψη όμως, κύριε Παπαζήση, υπόψη όμως ότι εκείνες εποχές, οι μόνοι που είχαν πλοία ανοιχτή θαλάσση ήταν οι Έλληνες, το ξέρω. Και είχαν. Και αυτοί και φύβαν την ευσυπλοεία, βεβαίως, ήταν οι Έλληνες. Λοιπόν, εκτός αυτού, μια και λέγαμε για το Παλένκο, να τελειώσω, γιατί τρώω το χρόνο της συναδέλφου και ζω συγγνώμη από τη Χριστιανά. Έχουμε εκεί κοντά πάλι και τα σπήλαια, τα περίφημα σπήλαια του Λολτούν, όπου εκεί βλέπουμε τον Ηρακλή, είναι εγχάρακτα απάνω σε βράχους, δηλαδή των σπηλαίων. Τα σπήλαια, τα περίφημα σπήλαια του Λολτούν. Είναι ο Ηρακλής με γενιάδα, με ρόπαλο και με τηλεοντή. Υπάρχει μετά η περίφημη Λευκή Κυρία, την οποία βρίσκουμε και στο Τασίλι της Βορείου Αφρικής, σε σπήλαιο πάλι. Η περίφημη Λευκή Κυρία, με ασπίδα και περικεφαλαία. Μάλιστα. Δεν λέμε το όνομά της, Αθηνά τη λέμε. Φυσικά. Λοιπόν, όπου εκεί, πλέον ακόμα και ο πιο συγκρατημένος επιστημονή ερευνητής θα πει, αχ, καταραμένη Έλληνα, και εδώ ήρθες. Θα κάνει τη σύγκριση. Διαβολεμένη. Σίγουρα, ναι. Σίγουρα θα κάνει τη σύγκριση, βεβαίως, συμφωνώ, συμφωνώ. Πάντως, δηλαδή, σε έναν απλό. Και συγγνώμη, λίγο να τελειώσω. Χίλια συγγνώμη. Για τον λαό των επιγραφών θέλω να τελειώσουμε. Μα γι' αυτό μιλάω. Γι' αυτό μιλάω. Που βρέθηκαν εκεί οι επιγραφές. Ναι, τα σπήλαια του Λολτούν. Για τα σπήλαια του Λολτούν μιλάμε τώρα. Και το ονομάσαμε σπήλαιο των επιγραφών. Γράμματα Ε, Δ, Λ, αλλά και το χαλκιδικό Λ, το Ελ. Το λατινικό που λέμε. Που δεν είναι. Λατινικό τέλος πάντων είναι τη κίνηση τη. Το Ε, για να το σκεφτεί κάποιο να το κάνει εκεί, το Ε λίγο δύσκολα. Βεβαίως. Το Λ είναι δύο απλές γραμμές έτσι. Δεν είναι τίποτα να το σκεφτεί κάποιο να το κάνει και να νομίζουμε ότι είναι το Λ. Το Α. Και εκείνον είναι κάτι. Το Α, κύριε Παπαζήσο. Το Α όμω και το Ε. Αυτά δεν είναι τόσο εύκολο να τα σκεφτεί κάποιο. Να πει σήμερα τι κάνω, σήμερα κάνω τρεις γραμμές έτσι. Δεν γίνονται αυτά τόσο απλά. Κάτι συμβόλιζαν αυτά εκεί. Δεν μπορεί σίγουρα. Και κάποιο του στάμανε. Και κάποιο του στάμανε. Σίγουρα κάποιο του στάμανε. Κυρία Βαϊρλή. Θέλω να μου λύσετε λίγο για την παρουσία του ελληνισμού σήμερα στις βόρειες ακτές της Νοτιού Αμερικής. Η αλήθεια είναι δυστυχώς ότι υπήρξε μεταξύ του 1985 και του 2003 λόγω διάφορων πολιτικών ανακατατάξεων αύξηση της εγκληματικότητας. Από εκεί και ύστερα υπήρξε μία συρρήκνωση του ελληνισμού. Μάλιστα. Ενώ με τα στοιχεία, τα στατιστικά, μιλούσαμε για 105.000 Έλληνες γύρω στο 1985. Σεβαστός αριθμός, ναι, έτσι. Ναι, βεβαίως, αρκετά υφιξημένος. Το 2003 φτάνουμε να μιλάμε για 53.000 Έλληνες μόνο. Το ίμιση, έτσι. Το ίμιση. Οι περισσότεροι από αυτούς παλινώστησαν πίσω στην Ελλάδα, στη Μητρόπολη. Κάποιοι Μάλιστα. από αυτούς δοκιμάζαν την τύχη τους κάπου αλλού. Αλλά το άσχημο είναι ότι αναγκαστήκανε να φύγουν. Μάλιστα. Η εγκληματικότητα είναι μεγάλη υπόθεση εκεί. Ναι. Και τα ασταθή καθεστώτα. Ναι. Ασταθή καθεστώτα, ναι. Οι πολιτικές διαταραχές. Αυτά. Χώρες οι οποίες δυστυχώς ποτέ δεν είχαν δημοκρατίες, πραγματικές δημοκρατίες. Οπότε. Αυτή είναι η πραγματικότητα και η Μάλιστα. σκληρή πραγματικότητα στην Νότιο Αμερική. Mm. Εκεί η δύναμη των όπλων μετράει πολύ διαφορετικά από ό,τι εδώ. Εμείς εδώ. Μην το γελάμε. Και εμείς τα προηγούμενα 100 έτη, πόσες στρατιωτικές δικτατορίες είχαμε. Δεν είχαμε μόνο τον Γεώργιο Παπαδόπουλου. Είχαμε 36 κινήματα μεταξύ. Γίνουν από το 22 μέχρι το 32. Είμαστε οι πρώτοι διδάξαντες. Παρ' όλα αυτά τα καταφέρνουμε στο τέλος. Εγκαθιδρύουμε στο τέλος τη δημοκρατία, ναι. Και αυτά είναι
που λέμε μέσα στο. Εξαρτάται βεβαίως την έννοια δημοκρατία πώς την εννοεί ο καθένας, διότι σήμερα η έννοια δημοκρατία ισοδυναμεί με την ασυδοσία, θα έλεγα, την καταπάτηση, ας πούμε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρωπίνης αξιοπρέπειας σε μεμονωμένο επίπεδο. Παρ' όλα αυτά, αν μου επιτρέπετε, έχουμε την ελευθερία του λόγου και του τύπου. Εντός εισαγωγικών δεν επιτρέπεται, όπως είπατε και εσείς πριν, στον προφορικό λόγο, αλλά θεωρείτε ότι την έχουμε την ελευθερία. Οπότε. Αυτά που λέμε εμείς τώρα εδώ, αν τα λέγανε στην Νότια Αμερική. Ίσως να μην μπορούσαν ποτέ. Βεβαίως υπάρχει ένα ποσοστό λογοκρισίας, μπορούμε να πούμε. Αλλά. Σήμερα δεν υπάρχει, ευτυχώς. Γιατί βλέπουμε το. Να μην χαρακτηρίζουμε τώρα αυτά που βλέπουμε κάθε μέρα στην τηλεόραση. Δυστυχώς κάτι υπάρχει ακόμα, αλλά στην Νότια Αμερική. Μα εδώ ο πρόεδρος Τσάβες, ποιος εξελέγει δημοκρατικότατα την πλειοψηφία του λαού του, δεν τον κυνηγούν. Επειδή είναι Ιθαγενής, επειδή είναι Ινδιάνος. Ιθαγενής. Και μάλιστα γνωρίζει και αρχαία ελληνικά. Το έχει πει σε δήλωσή του. Μάλιστα. Καλά, η λέξη Ινδιάνος έχει ελληνικές ρίζες, μπορούμε να πούμε. Κύριε Σωτηρίου, παρακαλώ. Τα ευρήματα που μιλάγαμε για το Περού, στο Περού και στους Ίνκας. Θα μας φτάσει μια ώρα. Πόσο σχέση έχουμε με την Ελλάδα και εκείνο που είπαμε για την Κώστα Ρίκα την προηγούμενη εκπομπή. Κάτι σημαίνει το Κώστα Ρίκα, το οποίο δεν προλάβαμε να το πούμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τον αγαπημένο μου εξερευνητή, από τον συνταγματάρχη, τον Πέρσι Χάρισον Φόσετ, συνταγματάρχη του Βρετανικού στρατού, ιστορικός αρχαιολόγος μετά. Μεγάλος ερευνητής. Και τολμώ να πω ότι είμαι και προσωπολάτρης. Όταν ήταν ακόλουθος στην Βολιβία, του είχαν δώσει το έργο να χαρτογραφήσει, γιατί ανήκε στην γεωγραφική υπηρεσία του Βρετανικού στρατού. Και μάλιστα από αυτόν επηρεάστηκα πάρα πολύ. Είχα διαβάσει το βιβλίο του εξερευνήσεις στα 1975, φανταστείτε. Γυμνάσιο πήγαινα τότε. Και επηρεάστηκα πάρα πολύ από τον Φόσετ, το βιβλίο εκείνο. Είναι το ημερολογιό του, βέβαια κυκλοφορεί σήμερα από τις εκδόσεις Aurora. Πιστεύω ότι κυκλοφορεί. Ο άνθρωπος αυτός, μαζί με το γιο του και έναν αγαπημένο του σύντροφο, χάθηκαν στα 1925 ψάχνοντας για την χαμένη πόλη Μανώα ή Μινώα. Μάλιστα. Βέβαια και ο καθηγητής, ο Μανφρέ, χάθηκε στα 1950. Λοιπόν, στην περιοχή λοιπόν του Αμαζονίου τώρα, οι Ιθαγενείς μίλησαν στους εκπολιτιστές, σε εισαγωγικά, εδώ θα κάνω την υπέρβαση, στους κονκισταδόρες τότε που είχαν πάρει τους Ισπανούς, για μια χαμένη πόλη Μινώα. Λοιπόν. Το έχει ενδιαφέρον. Για να δούμε. Είναι γνωστό ότι οι Μινωίτες, οι Κρητικοί, άφηναν, ίδρυαν ναούς, ναούς με συγχωρείτε, διάφορα σημεία σταθμεύσεως ή εφοδιασμού, τα οποία τα ονόμαζαν Μινώα. Για αυτή τη χαμένη πόλη, όπου κάποιος αρχαιολόγος Βραζιλιάνος είχε πει τον Φόσετ στα 1922 ότι υπάρχει ο ναός του Απόλλωνος μέσα στον Αμαζόνιο, ξεκίνησε να βρει αυτή τη χαμένη πόλη, την Μινώα, ο συνταγματάρχης Πέρσι Χάρισον Φόσετ με το γιο του και τον σύντροφό του. Το Μάτσου Πίτσου που λέμε αυτό δεν είναι. Το Μάτσου Πίτσου είναι στην. Όχι, στο Περού, πιο πάνω από το Κούσκο. Πιο πάνω από το Κούσκο. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει τώρα στην. Είμαστε στη Βραζιλία. Μάλιστα. Κοντά στα σύνορα με, με το Περού. Λοιπόν, βρεθήκανε τώρα. Έχουμε τον Γερμανό, τον καθηγητή, τον Ονορέ. Αρχαιολόγος περηφανής και αυτός, ο οποίος είχε ανακοινώσει ένα συνέδριο αρχές του 1980 ότι ανακάλυψε στη Βραζιλία, και θέλω να σας πω μετά λίγο για τη Βραζιλία που πήρε το όνομά της, στις όχθες του Αμαζονίου, επιγραφές οι οποίες ήταν σε γραμμική Α. Μάλιστα. Επιγραφές όμως. Είναι επιβεβαιωμένο αυτό. Βεβαίως, με ελληνικά γράμματα. Ελληνικά όπλα της τότε εποχής, αγγεία, σχέδια, κοσμήματα ακόμη, έχουν βρεθεί σε πλήστα σημεία
Τη Νοτιού Αμερική. Αυτά έχουν δημοσιευθεί, τα ευρήματα. Βεβαίως. Παλαιότερα βεβαίως. Δεν υπάρχουν όμως στο Ιντερνετ μέσα στα site των μουσείων, δεν υπάρχουν. Μιλάμε όμως για μια ολική παρουσία. Ναι. Μα γιατί να τα βγάλουν. Βρήκα τα site τα μουσεία και δεν υπάρχουν μέσα φωτογραφίες, τίποτα. Ίσως κάποιοι δεν επιτρέπουν. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, καταραμένη Έλληνα και εδώ. Γιατί στην Τινησία όταν είχα πάει δεν πουλούσαν έξω σε DVD. Είναι απέναντι. Σε DVD πουλούσαν όλα τα θέματα απέναντι. Που ήταν μέσα στο μουσείο. Είναι αυτό που λέμε όταν διαφημίζεται ο Έλληνας, δυσφημίζονται όλοι οι υπόλοιποι. Είχαν πρόβλημα. Και είναι κάτι που δεν τους αρέσει και δεν τους άρεσε ποτέ. Δεν είχαν πρόβλημα οι άνθρωποι. Αγαπητέ Γιάννη. Δεν είχαν χρήματα από αυτά. Αγαπητέ Γιάννη. Χουάν Γριέγο, θα σε λέω από εδώ και πέρα. Στις εκβολές του Ρίο Ντελαπλάτα, του ποταμού, Ρίο Ντελαπλάτα, Ρέο, Πλάτα, Πλάτος. Ο ποταμός, ο πλατής. Λοιπόν, στα 1978 ανεκαλύφθησαν 2.500 αμφορείς ελληνικοί. 1978. Μάλιστα. Και μάλιστα εδώ... Πάρα πολλά. Δεν θα το κάνω. Δεν θα το εξαφανίσει. Όχι, ευτυχώς. Δεν υπάρχουν στη μουσεία. Εκεί δεν τα εξαφανίζουν. Δεν είναι στα μουσεία. Δεν ξέρω τι γίνεται τα τελευταία 15 χρόνια. Γιατί, δεν είναι στα μουσεία. Εγώ στο site που μπήκα δεν υπάρχουν πουθενά σε μουσεία. Τίποτα. Το 90 όταν γύρισα, εγώ τα είχα δει, ήταν εκεί. Εγώ μιλάω και σήμερα, δεν μιλάω για το 1990. Επίσης, στα 1600, όταν είχαν πάει οι Ισπανοί, βρήκαν κάποια ερείπια μιας αρχαίας πόλεως, ρωτήσανε τους ηθαγενείς εκεί, πώς λέγεται η πόλη σας και τι είναι εκείνο εκεί και λένε Μόψος. Μόψος, επαναλαμβάνω, και γίνομαι κρασικός πάλι σε αυτή την εκπομπή, ότι Ήτο όχι, υπήρξε, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα μας υπήρξε αργοναύτης, μας παρουσιάζεται. Ο Μόψος, μάντης περιώνυμος, περίφημος δηλαδή, ο οποίος γεννήθηκε, υπηρώτης, ο οποίος γεννήθηκε, όπως μας λέει ο Ορφεύς στα αργοναυτικά του, στίχη 129-130, μας λέγει, ας πούμε, ότι γεννήθηκε υποφυγών Χαονίν, δηλαδή κάτω από μια βελανιδιά. Χαονίν ήταν, είναι η αρχαία ονομασία της Υπήρου μας αυτή. Μόψος. Επομένως, ό,τι άλλο και να πούμε, πιστεύω, αυτή τη στιγμή, και θα πούμε, και πρέπει να πούμε, για ευρήματα και τέτοια, και για χαμένες πόλεις. Ούτως ή άλλως θα πω, έχω σημειωμένα είναι λίγα. Θα σας πω εγώ με τα ορισμένα ονόματα πόλεων. Ναι. Λοιπόν, όχι, ναι, για ευρήματα. Έχετε, σίγουρα θα έχετε κάποια άποψη, κυρία Βαϊρλή, για αυτά όλα που λέμε. Λοιπόν. Δεν έχετε κάποια άποψη για όλα αυτά που λέμε. Όταν... Να τη δώσουμε λίγο το λόγο, για το σωστό έτσι είναι. Να βάλω τελεία λίγο. Να βάλεις. Για το Μόψο. Λοιπόν, όταν ακούμε Μόψος και υπάρχει πόλη εκεί Μόψος και χωριά και ερείπια εκεί πέρα και λέει Μόψος και λένε Μόψος στους Ισπάνους και ο Μόψος ήταν, υπήρξε αργοναύτης. Κάτι συμβαίνει. Κάτι τρέχει εκεί κάτω. Σίγουρα. Και ειδικά στο Περού, σίγουρα, το σίγουρα. Περού στα αρχαία ελληνικά σημαίνει πύλες του Άδη. Περού. Περού. Μάλιστα. Τι λέτε, κυρία Βαδελή, για αυτά. Ότι είναι πάρα πολύ έντονη η παρουσία και σε αρχαιολογικά ευρήματα, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Και αναγκαστικά κάνουμε και τις εικασίες και δημιουργούμε και θεωρίες ότι έχουμε άμεση σχέση, είχαν οι πρόγονοί μας άμεση σχέση με αυτούς τους ανθρώπους. Δεν γίνεται να το αμφισβητήσουμε. Δηλαδή, έχουμε ονομασίες, έχουμε ευρήματα, έχουμε πάρα πολλά στοιχεία τα οποία μας οδηγούν εκεί. Τώρα θα σας τα πω αυτά. Και θέλω πρώτα εσείς να μου απαντήσετε και μετά ο φίλος μου εδώ, ο κ. Σωτηρίου. Λοιπόν, στον ποταμό Ρίο Ντελαπλάτα που μου ανέφερε, περνάει, ο ποταμός Ρίο Ντελαπλάτα περνάει κατά την ροή του από τις χώρες Βραζιλία, Παραγουάη, Αργεντινή και χύνεται στον Ατλαντικό ωκεανό. Κατά μήκος της διαδρομής του, παρατηρούμε ότι υπάρχουν πόλεις με ελληνικά ονόματα. Όπως Έφυρα, που είναι το αρχαίο όνομα της Κορίνθου. Έφυρα, συγγνώμη. Φέδρα, Υπόλυτος, Λαρίς, που είναι το αρχαίο όνομα της Λαρίσης. Ολυμπία, αλλά υπάρχει και μια φυλή Ιθαγενών η οποία λέγεται Κόλχικε. Έχουν καμία εξήγηση όλα αυτά. Πώς το βλέπετε. Δεν έχω να σας πω κάτι ιδιαίτερο. Θα συμφωνήσω με τον προλαλήσαντα ότι μιλάμε για μάλλον, δηλαδή, την αργοναυτική εκστρατεία. Δεν μπορείς να το εξηγήσεις. Έστω λέω ότι σήμερα πηγαίνατε ένα ταξίδι εκεί, έτσι, μια διακοπές. Και βρισκόσασταν ξαφνικά σε μια πόλη που λεγόταν Λαρίς, η Ολυμπία. Αν μου επιτρέπετε, νιώθω πάρα πολύ περήφανη. Αυτό είναι λογικό. Ναι. Για τους αρχαίους Έλληνες ή για τους νέους Έλληνες. Έχει σημασία αυτό. Για τους αρχαίους Έλληνες,
Και για τους νέους Έλληνες. Και για εμάς. Για εμάς τους νέους λίγο δύσκολα, ναι. Εντάξει, πλην ελαχή των ολοκλήρων. Ένα ποσοστό θα λέγαμε. Καλά είμαστε. Εντάξει. Κάποιον εξαιρέσεων, οι υπόλοιποι όλοι είμαστε, δεν είναι να αισθάνεται κανένα περήφανο για εμάς. Λέμε για εσάς που κάνετε αυτή την υπέροχη εκπομπή, το ένα, που δίδεται βήμα να ακούγονται αυτά. Ό,τι μπορούμε καλύτερο κάνουμε, είπαμε. Για να σας ακούσω, κύριε Σωτηρίου. Για αυτά που είπα τώρα. Εγώ θα πάω λίγο πιο μακριά. Θα πάντα ακολουθήσω τη σειρά πάντα. Θα ακολουθήσω. Δεν μου αφήνω να μιλάω στον πληθυντικό. Οι αρχαίοι Έλληνες δεν μιλούσαν στον πληθυντικό. Οι Έλληνες γενικά όχι. Μα εδώ είναι ένα Αλέξανδρο, αγαπητέ Γιάννη, όταν απευθύνονται οι στρατιώτες του, οι στρατιώτες του απευθύνονται στον ελληνικό. Λέγανε βασιλεύτε. Δεν ξέρω περίπου μα ήρθε προ τα δω πληθυντικό. Είναι φράγκικα αυτά, τέλο πάντων. Δεν πειράζει. Λοιπόν, εγώ θα πάρω ένα πάε και θα πάω λίγο στο Ρίο Ντελαπλάτα, στον ποταμό τον πλατή που ρέει και θα πάω στο Τεοτιχουανάκου. Πρωτεύουσα των Ίνκας. Μάλιστα. Είναι ακριβώς στα σύνορα μεταξύ Βολιβίας και του αγαπημένου μου Περού. Λοιπόν, υπάρχει εκεί ένα χωριό το οποίο λέγεται Ξοχικάλκο. Ξοχικάλκο. Εκεί ήταν τα εξοχικά, προσέξτε λίγο τώρα, τα εξοχικά των ηγεμόνων, των εκάστοτε ηγεμόνων. Άμα κάνουμε τώρα ετυμολογία τη λέξη Ξοχικάλκο, βλέπουμε, είναι από το εξοχή συν καλλιάς. Τι είναι ελληνική λέξη καλλιάς, που σημαίνει ναίσκος. Συνεπώς, το Ξοχικάλκο, τι είναι. Πιο κάτω υπάρχει χωριό με 800-900 κατοίκους, αν θυμάμαι καλά, τόσοι ήταν τότε, το οποίο λέγεται Αγιούσκο. Αγιούσκο. Και υπόψη ότι είχαμε τη λέξη Άγιος, από παλιά. Λέγουν τώρα εκεί πέρα οι θαγενείς και ειδικά να σας πω και κάτι ότι η άρχουσα τάξη ακόμα και σήμερα είναι καστανόξανθη. Είναι καστανόξανθη. Και πριν από λίγα χρόνια βρεθήκανε και δυο, γίνομαι υπερβολικός, δεν θυμάμαι τον αριθμό, βρεθήκανε μούμιες καστανόξανθες. Μάλιστα. Λοιπόν, και τα έδειξε βεβαίως και η κρατική τηλεόραση δική μας σε ειδικό θέμα και όχι ντοκιμαντέρ, βαρβαριστή. Τέλος πάντων, λοιπόν, εκεί υπάρχουν προϊστορικά ερείπια στο Τεοτιχουανάκο, όπου αν ρωτήσουμε κάποιον, που έλεγα και προηγουμένως, κάποιον εκεί, τι συμβαίνει εδώ πέρα, πώς κτιστήκαν αυτά ή γενικά πληροφορίες για την περιοχή, θα σου πούνε ότι ήρθαν οι λευκοί γενιοφόρηθοι, η γνωστή ιστορία που ακούγεται στην Νότια Αμερική, η οποία ονομαζόταν Ούρος. 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 Έτσι λεγόταν εκείνοι που ήρθαν σε εκείνο το σημείο. Μάλιστα. Και λέγω τώρα μήπως από το ουρανός. Ουράνι. Ουράνι. Έτσι. Ήρθαν από τον ουρανό. Ναι. Αυτό ακριβώς. Και για το μήπως μπορούμε να πούμε πολλά. Μα γι' αυτό. Με το μήπως μπροστά. Μα γι' αυτό αγαπητοί μου φίλοι. Να πούμε πολλά. Ναι. Αυτό ακριβώς. Ξέρετε τι συμβαίνει, ότι ακούγεται πολύ. Υπάρχει και μάλιστα και ποδοσφαιρική ομάδα Ουρακάν. Και στην Παραγουά και στην. Και η Κορίνθιας που είχαμε πει, η Κορινθιακή. Εγώ με Παλμέιρα. Είναι από τις πιο γνωστές ομάδες παγκοσμίως. Εγώ με την Παλμέιρα. Παλμέιρας. Έχουν και Κόρινθο στη Βραζιλία. Βασίλισσα Παλμέιρα. Θα τα πούμε αυτά σε λίγο. Βεβαίως. Βεβαίως. Υπάρχει τώρα μία φυλή, ακόμα και σήμερα, η Κέτσουα, η περίφημη Κέτσουα στις Άνδης, ψηλά, ορεινή, ορεισίδη είναι αυτή, που εκεί τον αρχηγό τους, ο οποίος πάντα είναι γυναίκα, προσέξτε τώρα. Είναι γυναίκα, την ονομάζουν Κουράκα. Λέω εγώ τώρα, μήπως πάλι, λέω το μήπως, μήπως από το κουρί, από το κόρι. Ναι. Να βάζεις το μήπως μπροστά. Συνεπάγεται αυτά. Καλά κάνεις, να το βάζεις το μήπως μπροστά. Πολύ ωραίο. Γιατί είναι πολύ εύκολο να χαρακτηριστούμε. Έχει κάποια εξήγηση ο κύριος Σωτηρίου, βάσιμη για πολλά πράγματα. Να βάζουμε το μήπως μπροστά, γιατί είναι πολύ εύκολο να χαρακτηριστούμε. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μα, η Αθηνά κόρη δεν λεγόταν, πολέμαρχος δεν ήταν. Αυτή το ονομάζουν Κουράκα. Μήπως. Η Κόλχικεν που είπαμε. Η Κόλχικεν δεν μιλάει το όνομα από μόνο του. Από μόνο του. Μήπως πάει στην Κολκίδα, στην Κολκίδα το μυαλό μας. Πείτε μας κι άλλα. Κύριε Βαρύλη, μήπως πάει εκεί το μυαλό κατευθείαν. Πείτε μας κι άλλα. Είναι πολύ κοντινό. Δηλαδή έτσι και πραγματικά κάθισα και μελέτησα εξεπιτούτου για το θέμα αυτό. Και τα αργοναυτικά του Απολλώνιου του Ρόδιου και τα αργοναυτικά του Ορφέως. Είδατε μέσα παλίρες, κύριε Παπαζήση. Και τα είδα αυτά τα πράγματα και λέω τώρα. Δεν μου κουλάνε αυτά για φαινόμενα μέσα στη Μεσόγειο. Έτσι όπως τα λέει τώρα. Μα ούτε καν, ούτε καν, αγαπητέ Γιάννη. Να είσαι απόλυτος και να πεις κάτι σίγουρα. Ναι. Πρέπει να πας βήμα-βήμα με αρχαίους χάρτες. Και περιμένουμε κάτι αρχαίους χάρτες από το Άγιο Όρος τώρα. Για να μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερη δουλειά. Θέλω να ό,τι κάνουμε να είναι έγκυρο. Να μπορούμε να μην τρεπόμαστε που δεν το πούμε. Να μην μας περάσουν και γραφικούς.
Δεν το πάω να έχω ένα χάρτη με τις αρχαίες ονομασίες. Έτσι είναι το σωστό. Να δούμε πώς λεγόταν η περιοχή εκείνη που τη λέει. Γιατί εκείνη η περιοχή που αναφέρει εκεί μέσα σήμερα λέγεται τελώς διαφορετικά. Και δεν μπορείς να βγάλεις εύκολα συμπέρασμα. Εγώ μπορώ να κάνω μια πρόταση, χωρίς να φανεί διαφήμιση βεβαίως, γιατί ο άνθρωπος είναι λόγιος, λογιότατος. Ο καθηγητής, ο κύριος Γιουργαλάς, έχει βγάλει ένα βιβλίο εκπληκτικό. Η εξάπλωση των Αιγαίων. Μάλιστα. Νομίζω και από εκεί τα πρώτα φύλλα νομίζω και που εμφάνισαν πολιτισμό ήταν βεβαίως, και οι Πελασγοί, έτσι δεν είναι? Αποκαλυπτικότατο. Επομένως... Αποκαλυπτικότατος ο κύριος Γιουργαλάς. Μάλιστα. Η εξάπλωση των Αιγαίων. Εκείνα... Η παλιά η Αιγαίης που γνωρίζουμε. Ήταν... Μπορούμε να περάσουμε στις φωτογραφίες 7, 8 και 9. Τις επόμενες που έχουμε. Οι αμέσως επόμενες. Όπου εδώ πέρα έχουμε τη Λεωφόρο των Ελλήνων στο Buenos Aires, Αργεντινή. Και η Πιάτσα Σαντεγκρέτ. Η Λεωφόρος των Ελλήνων. Το πάρκο αυτό λέγεται και η πλατεία, λέγεται Πλατεία Ελλήνων, εκτός από τη Λεωφόρο. Αυτό το βρήκα στο site εκεί πέρα. Και γνωρίζετε όταν επιδέχω πάει. Στο σελίδα καλύτερα, μην τα λέτε. Στην είσοδο και στην έξοδο της πλατείας, ξέρετε τι υπάρχουν. Στην είσοδο υπάρχει άγαλμα του Διός και στην έξοδο άγαλμα του Ποσειδώνος. Πολύ συγκινητικό θα έλεγα. Να περάσουμε στην επόμενη φωτογραφία. Είναι το Μουσείο de la Plata στο Buenos Aires. Κορυφαϊκός ρυθμός. Βεβαίως. Αυτό είναι ένα σώρο αρχαιολογικά κτίσματα έχουν. Ας το να παίξει λίγο το βίντεο. Σαν βίντεο. Ραβδοτές κολοϊκοί, ραβδοτή κύωνος βεβαίως. Ξέρετε τι έχει εκεί μέσα? Δεν μπόρεσα να πω στο site, στο δεν έχω τίποτα. Βρήκα μόνο αυτή τη φωτογραφία, δεν βρήκα τίποτα. Όπου έβλεπα μουσείο, δηλαδή στο σελίδα, κατευθείαν σταματούσε, το ψάχνα, δεν έβρισκα τίποτα. Και είναι το εθνικό. Δεν είχαν κανένα έκθεμα. Ναι, είναι το εθνικό πανεπιστήμιο, αυτό θέλω να. Δεν είχαν κανένα έκθεμα σε φωτογραφία. Πάμε στην επόμενη. Δεν βγάζουν, αγαπητέ Γιάννη, δεν βγάζουν. Γιατί εμείς, γιατί τα δείχνουμε? Αυτό είναι το ανάκτορο της Σάλτας στο Buenos Aires. Βέβαια, το αέτομα. Ιωνικός και ιωνικού και κορυφιακού απάνω, ρυθμού. Δεν το συζητάμε, είναι... Πανέμορφο. Οι κολόνες. Βεβαίως από μίμηση, αλλά... Κάτι που θα έπρεπε να έχουμε κι εμείς. Ωραία από μίμηση. Πολύ σωστή παρατήρηση. Δεν θα ήταν από μίμηση σε εμάς, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν. Πάρα πολύ ωραία. Σε πολλές πόλεις του κόσμου που έτυχε, όπου πήγα να πάω, βρήκα τέτοια κτίσματα. Τους αρέσει πολύ ο αρχαιολογικός ρυθμός έξω. Κυρία Βαϊρλή, θα μπορούσαμε να κάνουμε έναν σχολιασμό για την παρουσία του ελληνισμού στα μέρη αυτά, στην Βραζιλία και την Αργεντινή. Εντονότατη. Εντονότατη η παρουσία. Σημαντική. Διακρίθηκαν πάρα πολλοί οι Έλληνες. Ίσως περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο μέρος της γης όπου έχουμε μετανασεύσει σαν φυλή, σαν έθνος. Ναι. Οι άνθρωποι οι οποίοι... κατοικήσανε και κατοικούν κάποιοι από αυτούς ακόμα στην Νότια Αμερική και συγκεκριμένα στην Αργεντινή και στην Ουρουγουάη και στη Βραζιλία, πετύχαν πάρα πολύ. Μάλιστα. Τους πηγαίνει, φαίνεται και... Ναι, μάλλον, ναι. Και έχουμε... Μπράβο, ναι. Και έχουμε και... Είναι κοντινές. Είναι κοντινοί οι πολιτισμοί μας. Δηλαδή, είμαστε αρκετά κοντά με τους Λατίνους, οι Έλληνες. Ναι, και σε, θα έλεγα, ψυχοσύνθεση, σε βιορυθμούς και σε... Που μου λέγατε ότι εκεί μετράνε την γέννηση με τον τόπο καταγωγής και... Ναι, αυτό είναι κάτι που έχει να κάνει... Εύκολα. Ναι, δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε ακριβώς πόσοι είναι, πόσοι μετανάστευσαν. Γιατί στην Ελλάδα θεωρούμε ότι η Έλληνας είναι αυτός ο οποίος έχει Έλληνα πατέρα. Οπουδήποτε αλλού θεωρούν ότι... Κάνουν την καταγωγή από τη μητέρα. Όχι, αυτό είναι των Εβραίων, αυτό είναι των Ισραηλιτών. Ναι, σωστά, αυτό ήθελα. Όλος ο υπόλοιπος ο κόσμος, ναι. Παίρνει την καταγωγή από... Εκεί που γεννιέσαι, ο τόπος γέννησης... Μάλιστα. Παίρνεις και την εθνική. Αυτό οπότε, δηλαδή, ναι. Και δεν ξέρουμε, όχι, δεν ξέρουμε πώς είναι. Οι Αραουκάνοι, τι γίνεται εκεί με αυτούς? Της Χιλής. Τι γίνεται εκεί με αυτό, τώρα το θυμήθηκα. Θα το ξεχνώσω παράλληλο. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και δεν το είχα σημειώσει, τώρα το θυμήθηκα. Γιατί καμιά φορά άνθρωποι μας ξεχνάμε, γι' αυτό και σημειώνουμε. Είναι απόγονοι. Αχ, συγγνώμη, μήπως είχατε να πείτε κάτι ακόμα? Όχι, όχι. Εντάξει.
όπως λέγουν και οι ίδιοι, και μάλιστα ο πρόεδρός τους, ας πούμε, εντωμεταξύ Αραουκάνος υπήρξε και ο περίφημος ποιητής ο Πάμπλο Νερούντα. Ο οποίος είναι από τους πολύ αγαπημένους μου. Ο Πάμπλο Νερούντα είναι το κάτι άλλο. Και επίσης Αραουκάνος κατά του ίμιση υπήρξε και ο αείμνηστος δημοκρατικός πρόεδρος της Χιλής, ο Αλιέντε, τον οποίο τον έφαγαν μετά οι φασίστες. Λοιπόν, εκεί η δημοκρατία δεν ευδοκιμεί εύκολα. Μα εδώ τώρα κάποιος συνάδελφος εκεί κάτω, Χιλιανός βεβαίως, ήταν εξόριστος, είχαμε γνωριστεί στο αεροδρόμιο της Λίμας, του Περού, και μου είχε πει ότι προσπαθούμε, λέει, να κάνουμε αυτά, λέει, που κάνανε οι Έλληνες, διότι, λέει, οι πιο πολλοί, λέει, έχουμε, λέει, αίμα από εσάς. Και τότε ήταν που είχα μάθει εγώ το 1985, πρώτη φορά στη ζωή μου, για τους Αραουκάνους. Οι Αραουκάνοι της Χιλής, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι είναι απόγονοι του Αλεξάνδρου. Όχι, όχι. Του Αλεξάνδρου, δεν είναι. Σπαρτιάτες. Δωρείς ο γένος και ειδικά. Δωρικά φύλλα. Ναι, ξεκίνησαν κάποιοι Σπαρτιάτες το 650 με 700, όπως λέγουν οι ίδιοι, και μάλιστα ο πρόεδρος τους, ο Κιλαλπάν, εξέδωσε και βιβλίο της εκδόσης Ηλιοδρόμη πριν από λίγα χρόνια, οι Αραουκάνοι της Χιλής. Είναι ένα βιβλίο πολύ ωραίο. Και έχουν κάτι απεικονίσεις φοβερές. Δηλαδή, βλέπεις ότι, δηλαδή, σε ευρήματα που έχουν βρεθεί εκεί πέρα, σε ένα μουσείο που έχουν κάνει, υπάρχουν κάποια αγκία, εκπληκτική τέχνη βέβαια, ελληνικά. Έχουν την Άρτεμι να το ξέβει, έχουν τον Απόλλωνα πάνω στο άρμα, πάρα πολλά πράγματα. Η γλώσσα τους βεβαίως μοιάζει πάρα πολύ με τα δωρικά. Τα αρχαία δωρικά, δηλαδή το Α σε ήττα που τρέπεται κτλ. Και έχουν συνήθεια, τα ήθη και τα έθιμά τους, συνήθειές τους, είναι ελληνικότατες. Είναι ελληνικότατες. Κρατάμε, λέει, από εκεί. Μορφολογικά χαρακτηριστικά. Μορφολογικά. Τα χρώματα. Λευκή. Βέβαια, αρκετοί είναι στις επιμειξίες που έχουν γίνει. Στο καστανό, νομίζω. Προς το καστανό και μελαχρινή, όπως ήταν και οι Σπαρτιάτες, βέβαια, οι Δωρείς. Ναι. Ένα άλλο που δείχνει τη φυλή τους, ας πούμε, από που κατάγονται. Δωρείς είναι καστανή. Τους προγόνους τους. Είναι καστανή. Καστανή σκούρη. Οι Δωρείς ήταν και μελαχρινή. Τουλάχιστον από τη μητέρα μου, από την πλευρά της γιαγιάς μου, κατάγομαι από εκεί, από το άντρο του Δωρία. Το όνομα Αρκαδίας, την Καστάνιτσα. Λοιπόν, τη Λακεδαίμονα, λέει, την παλιά, την αρχαία. Και οι νέοι άνθρωποι εκεί, αλλά και αυτοί όταν φεύγονται, έχουν μακριά κόμη. Όπως είχαν και Σπαρτιάτες. Και φορούν στις γιορτές τους, τους κόκκινους χιτώνες. Μάλιστα. Καλό. Τους κόκκινους χιτώνες. Παίζουν παιχνίδια αθύρματα. Παίζουν παιχνίδια τα οποία παίζανε και στην αρχαία εποχή. Και πολλοί από αυτούς πιστεύουν και στους 12 θεούς του Ολύμπου. Μάλιστα. Έστω ότι δεν είχατε αυτή τη στιγμή, κυρία Βαϊλή, την ιδιότητα του ιστορικού και του διεθνολόγου. Και τα ακούγονται αυτά. Τι θα σκεφτόσασταν. Ειλικρινά δεν θα τα θεωρούσα τόσο, ας μου επιτρέπει η έκφραση, τρελά. Γιατί δεν επιτρέπεται. Γιατί, όχι. Όλοι έχουμε διδαχθεί, ελπίζω τουλάχιστον όλοι, κάποια μυθολογία, κάποια στοιχειώδη μυθολογία. Και ξέρουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι γυρίσαν παντού, φτάσαν παντού, σε μία εποχή που ούτε μπορούσε να το φανταστεί κανείς. Είχαν μία τεχνολογία πάρα πολύ ανεπτυγμένη. Και νομίζω ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό. Ακούγεται μερικά φυσιολογικό. Μερικά πράγματα, ναι, τα ακούς φυσιολογικά και μερικά, αλλά λες τώρα πώς είναι δυνατόν τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Πώς είναι δυνατόν, λες, κανένα μάλλον. Κι όμως. Αργοναύτες. Τα πάε. Θα τα βρούμε όλα. Τα πάε. Θα τα δούμε όλα πάνω σε χάρτη. Θα σου βρω εγώ χάρτη με τις ονομασίες της εποχής. Υπόψη μου. Θα το βρω το χάρτη. Θα το βλέπω εδώ μπροστά. Θα το βλέπουμε εδώ και θα πηγαίνουμε βήμα-βήμα πάνω στο χάρτη. Εδώ θα τον έχουμε. Υπόψη μου ότι. Πάνω σε τρίποδα. Και θα πάρουμε τους στίχους. Στίχο-στίχο θα τα δούμε τα αργοναυτικά και θα πηγαίνουμε βάσει του στίχου που θα διαβάζουμε. Ό,τι τοποθεσία θα τη δείχνουμε στο χάρτη. Κοντά στους 6.000 είναι του Ροδίου και 1.300. Θα τα βρούμε όλα, μην ανησυχείς. Τα έχω σημειώσει εγώ ήδη όλα. Σε ποιο στίχο βρίσκεται τοποθεσία και πού. Τα έχω σημειώσει όλα. Υπόψη ότι αργό. Έφαγα κάποια βράδια, αλλά το έκανα. Το έκανα για να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε κάποια πράγματα, να ξεκαθαρίσουμε κάποια. Υπόψη ότι αργό δεν ήταν και μόνο πλοίων θαλάσσης.
Έτσι, γιατί κάπου... Ένα πολυσκάφος θα μπορούσε ένα πολυσκάφος, γιατί σήμερα. Και Ορφέας. Πετούσε, μιλούσε τώρα. Ένα πολυσκάφος. Είναι... Όχι είναι. Όχι, μιλάμε για τεχνολογία. Όχι είναι, μιλάμε για τεχνολογία. Κάπως να πετάει και να μιλάει τώρα και να πηγαίνει και στη θάλασσα. Η Αθηνά, σήμερα δεν έχουμε τέτοιο. Αθηνά, συγγνώμη. Σήμερα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Τότε οι αρχαίοι Έλληνες είχαν τεχνολογία που σήμερα δεν μπορούμε να φανταστούμε. Το μιλόν σκάφος είναι κάτι άλλο από αυτό που μπορούμε να προσδιορίσουμε με τα σημερινά τετριμένα μας δεδομένα. Υπήρχε ένα σκάφος την εποχή εκείνη που πήγαινε και στη θάλασσα και στον αέρα και μιλούσε. Η Αθηνά. Όταν λέμε μιλούσε, δεν εννοούμε μιλούσε. Εντολή η Αθηνά. Κάπως αλλιώς, κάτι άλλο. Όταν γίνεται η καθέλκυση στις Αργούς, γίνεται η καθέλκυση στις Αργούς και τα παλικάρια, όπως λέει και ο Όρφευς και ο Απολώνιος, ο Ρόδιος, η Ναυκρατήτης, λέγει ότι δεν μπορούν να τον δυνατοί, αυτοί ήταν έτσι, δυνατοί άντρες και αυτά, και νέοι οι πιο πολλοί, δεν μπορούσαν να σύρουν την Αργό. Και έδωσε εντολή η Αθηνά και υψώθηκε η Αργό. Και πήγε στη θάλασσα. Εντάξει, μιλάμε ίσως ενδεχομένως για κάποια ας πούμε μορφή τεχνολογίας. Ναι. Και αν μου επιτρέπετε, και πριν 100-150 χρόνια η ιδέα ενός hovercraft θα φαινόταν παρανοϊκή. Και όμως αυτή τη στιγμή μιλάμε για τεράστια πλοία τα οποία και πλέουν. Βγαίνει έξω και λίγο στη στεριά. Και πάνε και στη στεριά. Όντως. Έτσι. Αλλά και να πετάει κιόλας ταυτόχρονα στον αέρα. Γιατί η ιστορία κάνει κύκλους. Δεν ξέρετε πού θα βρεθούμε και τι θα βρούμε. Ο Οδυσσεύς στην Οδύσσεια του Θείου Ομήρου, σε κάποια στιγμή, εδώ τώρα κύριε Παπαζήση, αγαπητή μου ελπίδα, σας θέλω, και ειδικά τον αγαπητό μου φίλο. Λοιπόν, πηγαίνει έτσι, είναι στους Φέακες και ο Αλκίνος του λέει, μη στεναχωριέσαι, σε 2-3 λεπτά, να το πούμε απλά, σε 2-3 λεπτά παράδειγμα, θα είσαι στο σπίτι σου, διότι τα σκάφη μας, τα πλοία μας, γνωρίζουν τη σκέψη του ανθρώπου και δεν έχουν πλοηγό. Ευχαριστώ. Σίγουρα δεν το λέει έτσι. Δεν το λέει έτσι. Τουλάχιστον. Λέει. Τουλάχιστον. Γνωρίζει αρχαία ελληνικά και γνωρίζει αρχαία ελληνικά καλά. Τουλάχιστον. Θα το ερευνήσω ξανά. Που σημαίνει με κάποιε συχνότητε. Μα εδώ θα είμαστε και την άλλη εβδομάδα και θα το φέρουμε και αυτό. Σου δίνω σκονάκι τώρα. Στο δεύτερο σχολείο. Είμαστε και την άλλη εβδομάδα. Έτσι, κύριε Σωτηρίου, με κάποια μορφή ιδιοσυχνότητε, α πούμε, εντόπιζαν και κάτι τέτοιο γινόταν. Θα σα πω κάτι απλό. Κάπω έτσι. Οι εκδόσει Κάρμο έχουν εκδώσει το βιβλίο του καθηγητού, του κ. Κοσμά Μαρκάτου. Ένα μνημειώδε έργο. Εκπληκτικό βιβλίο. Η μυστική αρχαιολινική τεχνολογία. Ναι, όντω είναι φοβερά έργα. Εκπληκτικό βιβλίο, τρίτο μου. Και να σα πω, κύριε αγαπητέ μου φίλε και αγαπητή μου ελπίδα και αγαπητή μου συνάδελφο, κάτι. Μέσα σε κάποιον τόμο έχει τις θύρες των ναών, οι οποίες άνοιγαν αυτόματα. Σήμερα, όταν πηγαίνουμε σε μια υπεραγορά, σούπερ μάρκετ βαρβαριστή ή στο αεροδρόμιο και κάνουμε ένα βήμα πριν τους γυαλοπίνακες, δεν ανοίγουν αυτομάτως. Έτσι ακριβώς γινόταν και στην αρχαία Ελλάδα. Κάτι πατούσε το οποίο ενεργοποιούσε τα υδραυλικά συστήματα. Επομένως, γιατί η Αργό. Είναι ένα τεχνολογία. Ή τα πλοία των Φεάκων. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Και δεν το λέμε εμείς. Το λένε και οι ξένοι. Βέβαια, δεν διαφωνώ. Όχι, είναι ενδιαφέροντα πράγματα. Οι ξένοι βλέπουν πολύ περισσότερα εγκόμια για μας από ότι εμείς για τον εαυτό μας. Εμείς αυτοτιμωρούμαστε δηλαδή, αυτοβριζόμαστε, ταπεινωνόμαστε άνευ λόγου και αιτίες και οι ξένοι όλοι μας επαινούν. Να πω και κάτι σήμερα, σας το χρόνο πάρα πολύ. Να πω και κάτι, ότι σε τελική ανάλυση δεν παίζει ρόλο αν πετούσε η Αργό ή αν ήταν στη θάλασσα. Σημασία έχει ότι εκείνοι οι άνθρωποι πήγαν εκεί. Ακριβώς. Εξήγησα το λόγο. Τι καταφέραν, αν μου επιτρέπετε, και το ότι μετά από τόσα χρόνια... Μιλάμε ακόμα για αυτούς, όχι μόνο εμείς σαν Έλληνες. Όλη γη. Βέβαια. Όλη γη. Πολύ σωστά. Αυτό και μόνο ήταν το μεγαλύτερο επίτευγμά τους. Εδώ τώρα, μπαίνοντας μέσα σε ιστοσελίδες αρκετές, βρήκα τα εξής. Στον Ειρηνικό ωκεανό νήσους αντίποδες. Στην Κώστα Ρίκα, Σπάρτη. Mm-hmm. Στην Νικαράγουα, Κόρινθο. Στο Περού, Αττική. Πόλεις είναι αυτές. Στην Βραζιλία, Κόρινθο και Ανάπολη. Πρώτα από εσάς, Σεβασκόρη, κυρία Βαϊλή. Και Άττικα. Υπάρχει και Άττικα. Αττική, είπα στο Περού. Α, συγγνώμη. Στις Μπαχάμες, στην Ίσο, Άντρο, ένα από τα νησάκια αυτό που λέγαμε από τους Μπαχάμες. Και Ελευθέρα, κινήσου Ελευθέρα. Στην Αργεντινή πόλη Διαμάντη, στα Φόκλαντ, ακροτήριο Δελφίνη και στην Ανταρκτική, μία νήσο Αλέξανδρο.
Βλέποντα τα όλα αυτά, εμένα, από, ναι, από το δικό μου το μυαλό τουλάχιστον πέρασαν πολλά πράγματα. Αλλά τώρα, αν αρχίσω και τα λέω, καλύτερα η κυρία Βαϊρλή είναι πιο αυτοσυγκράτηση. Πιο αυτοσυγκρατία του περισσότερο από μένα. Καλά, καλά. Νομίζω θα επαναλάβω αυτό που είπα και πρωτήτερα και που συζητάμε τόσο ώρα. Ότι φαίνεται ότι έχουμε φτάσει παντού και δεν το ξέρουμε. Ή το ξέραμε και το ξεχάσαμε. Ίσως. Σωστά. Ναι. Και το ξεχάσαμε. Πολύ σωστή παρατήρηση. Σωστά. Το ξέραμε, το ξεχάσαμε. Αγαπητέ φίλε Σωτηρίου. Το αγαπητέ φίλε Σωτηρίου, Λοιπόν, πώς το είδες αυτό? Ναι. Ο Γερμανός καθηγητής Νόρτεν. Και όποιος νομίζει μπορεί να ψάξει στα site, στις ιστοσελίδες τις επίσημες των κρατών αυτών που λέμε. Των κρατών. Εκεί θα τα δει όλα αυτά. Να μπορέσει να δει όλα τα ονόματα. Ποιο είναι οι πηγές? Είναι οι επίσημες ιστοσελίδες των κρατών. Όπως έχουμε και εμείς, έχουν και οι άλλοι. Αν μου επιτρέπετε να σας διακόψω πριν ακόμα ξεκινήσετε. Λοιπόν. Είναι αυτό που είπε και η Ελπίδα πριν, ότι φαίνεται ότι οι ξένοι είναι πολύ πιο περήφανοι αν βρούνε κάποιο link, κάποια ένωση με τους αρχαίους Έλληνες από ότι είμαστε εμείς. Οπότε και να μην έχουν... Φοβάμαι ότι είναι πραγματικότητα. Ναι, και να μην έχουν κάποια τεκμηριωμένη σχέση, θα δημιουργήσουν κάτι. Δηλαδή έχουν μια φοβερή αγάπη. Ψάχνουν σημεία επαφής. Ναι. Και στη Βραζιλία σήμερα πιο πολλοί έχουν διπλά ονόματα και αρχαία ελληνικά ονόματα. Για να ακούσω το σχόλιο σου, αγαπητέ φίλε Σωτηρίου, για αυτά που είπαμε. Ο Γερμανός καθηγητής Νόρτεν είχε γράψει ένα έργο του πριν από χρόνια, χρόνια ας πούμε, μιλάμε για 15-20 εκεί γύρω, ότι εκτός από την κινέζικη, έτσι για τη γλώσσα να πω κάτι, εκτός από την κινέζικη λέει και την ιαπωνική, όλες οι άλλες γλώσσες λέει διαμορφώθηκαν από τι? Από την επίδραση, λέει, της ελληνικής, από την οποία πήραν οι υπόλοιποι λαοί, λέει, και μάθανε... Παραφθορά της ελληνικής γλώσσας. Ο μεγάλος ερευνητής και αρχαιολόγος, ο περίφημος Charles Berlitz, που έχει γράψει για την Ατλαντίδα, στο βιβλίο του το μυστήριο του τριγώνου των Βερμούδων, σε ένα σημείο λέει το εξής αφοπλιστικό, ότι λέει για τις λέξεις που χρησιμοποιούνται και τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στον Ειρηνικό ωκεανό τώρα. Και ακούστε τι λέει ο Charles Berlitz, το μυστήριο των τριγώνων των Βερμούδων, ότι είναι λέξεις κάποιας αρχαίας ελληνικής, λέει, διαλέκτου. Και αυτά τα λέει ο Charles Berlitz. Και της Χαβάης, λέει, και της Πολυνησίας και των Αζντέκων. Μάλιστα. Ο οποίος δεν καταφέρθηκε, συγγνώμη, πολύ λάθος έγραψα, με συγχωρείτε. Γιατί όχι. Δεν είπε καλά λόγια για τους Έλληνες ποτέ, απλώς... Ούτε και άσχημα βέβαια, απλώς έλεγε οι Έλληνες. Μάλιστα. Τίποτα. Αλλά σε αυτό το σημείο μιλάμε, είναι αφοπλιστικός. Μας κόβει τα γόνατα που λένε. Ο Charles Berlitz. Ειλικρινής τα λέγαμε. Βεβαίως, βεβαίως. Και είναι, λέει, μια χαμένη γλώσσα, λέει, των Γκουάντς, λέει, των Καναρίων νήσων. Και ναι. Πάμε να Ατλαντίδα μετά. Μάλιστα. Και πάμε. Πολύ σύντομα λίγο. Κυρία Βαϊρλή, η ανθρωπότητα σήμερα ονοματίζει την Αρκτική και την Ανταρκτική όπως εμείς. Αρκτικός και Ανταρκτικός. Γιατί συμβαίνει αυτό? Ο πρώτος ο οποίος έδωσε τα συγκεκριμένα ονόματα ήταν ο Αριστοτέλης. Και αν δεν απατώμε, πρέπει να το έχετε παρουσιάσει και σε κάποιο, σε κάποια εκπομπή σας. Στην πρώτη. Ονόμασε τον Αρκτικό γιατί 365 μέρες το χρόνο, 24 ώρες της ημέρας, μπορείς να δεις τη μικρή και τη μεγάλη Άρκτο. Και έτσι. Ανταρκτικό αντί του Ανταρκτικού, τον και όλοι οι γύρω μας να δώσει κάποια ονομασία, έδωσε αυτή. Καλό. Μάλιστα. Ας το δώσουμε και τα τώρα. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα. Ένα δωράκι σας για σας, για την κυρία Βαϊρλή. Είναι από το βιβλιοπωλείο και εγώ με τη σειρά μου να κάνω σε συνάδελφο. Στην Καστριτσή Λεπτά. Λοιπόν, εγώ δεν έχω κάτι να σας δώσω. Την επόμενη φορά. Η υγεία να υπάρχει. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.